πριν ένα διάστημα είχαμε δείξει κάτι ανάλογο που γίνεται σε κάτι νησιά της Πολυνησίας εκεί πέρα. Νομίζω Μπαχάμις, κάπου είναι. Το έχετε, παιδιά, αυτό το βίντεο για να το δούμε, που είναι viral στο Instagram. Ναι, τώρα. Για να το θυμηθούμε. Έλατε. Το είχαμε δείξει εμείς αυτό. Ναι, παιδί μου. Α, έλα. Να το σπάει. Το βλέπεις. Φέρτε τον μπροστά, ρε παιδιά, γιατί. Ελάτε. Γιατί. Κοίταξε εδώ πώς είναι φορτωμένος, παιδί, μπαίνει μέσα. Το ίδιο σκηνικό είναι. Ναι, το ίδιο σκηνικό είναι. Απλώς εκεί πέρα είναι και, ξέρεις. Εκεί πιο βαθιά, νομίζω. Είναι πιο κοντός αυτός, είναι πιο κοντός. Κοίταξε εδώ, βλέπεις, και είναι το ίδιο πράγμα, είναι ξαπλώστρες στα ριχά. Παιδιά, όλα είναι μόδα και αυτά, ξέρεις, τα βλέπουν επιχειρηματίες και ξεπατικών ιδέες. Τρία, τέσσερα, τα είχαμε δείξει, το θυμάσαι. Το θέμα είναι το παιδί τώρα, άμα του πέσει τίποτα μέσα, θα γεμίσει η θάλασσα ομελέτες. Αυτό είναι το θέμα. Και άντε μετά βγάλτα. Κοίτα, να σου πω κάτι, από το να είσαι πάνω στην άμμο και δροσίζεις κιόλας, τουλάχιστον, παίρνεις και μια δροσιά. Αυτές είναι οι δυσκολίες και πραγματικά, και το ξαναλέμε, είναι ορισμένα μαγαζιά που το έχουν προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα της εξυπηρέτησης των πλούσιων πελατών. Γιατί όταν αφήνει μπουρμπουάρο άλλο σε μια παραγγελία 200 ευρώ, καταλαβαίνετε τώρα, δεν είναι τέτοιο, κάνει ένα λογαριασμό 1.500-2.000 και αφήνει για ένα μπουρμπουάρο 200-300 ευρώ.